εις εξόδου το αναγνώσμα. Σοφία πρόσχομεν. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος εν οποίο όσοι της λαλήσει προς τον εαυτόν φίλο και απέλυτο εις την παρεμβολή. Ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβί νέος που ξεπορεύοντο εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού σημιλέκης ανάγκη των λαών τούτων, σι δε ούκε δηλωσάσμι ον συναποστήλης μετεμού. Σι δε μη είπας, είδα σε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή, ιού νεύρικα χάριν εναντίον σου εμφάνισον μη σε αυτόν, ειν αγνωστός είδωσε όπως αν ο ευρικός χάριν ενωπιόν σου και ειν αγνώ ότι λαός σου το έθνος των μέγα τούτων. Και λέγει, αυτός προπορεύσω μέσου και καταπάψωσε και είπε προς αυτόν, μίση αυτός συμπορεύσει με θυμών, μη με αναγάγεις εν δεύτεν και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι ευρικά χάριν παρασύ εγώτε και ο λαός σου αλλή συμπορευομένου σου με θυμών και δοξαστήσω με εγώτε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσα επί της γης εστίν. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και τούτος ή των λόγων ονείρικας πίσω έβρικας γαρκάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντας. Και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξα και είπεν, εγώ παρελέψω με πρότερό σου την δόξα μου και καλέσω το ονόματι σου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω ο ανελεό και εκτίδησω ο ανικτήρο. Και είπεν, ου δινήσει ειδήν το πρόσωπό μου, ου γαρμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή και στήτη επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου, και θύσωσε η σοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα μου. Και τότε όψιτα ο πίσω μου, το δε πρόσωπό μου ου κοφθεί σε τέση. Προκειμένον ήχος τέταρτος, δίκασον Κύριοι τους αδικούντας με, ανταπεδίδος άνοικον ηράν διαγαθών, ιώβ το ανάγνωσμό. Σοφία πρόσχομεν. Ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον, ή τα έμπροσθε, ή δε τα κτίνη αυτού, πρόβατα μύρια τετράκης χίλια, κάμιλι εξάκης χίλια, ζεύγιν βοών χίλια, όνοι θήλιε νομάδες χίλια, γενώνται δε αυτό ή επτά και θυγατέρες τρεις, και κάλεσε τη μεν πρώτη ημέρα, την δε δευτέρα κασία, τη δε τρίτη αμαλθέες κέρας, και ούχε βρέξαν κατά τα στιγατέρας Ιώ, βελτίους αυτών εν τη υπουρανών, έδωκε δε αυτές ο πατήρ κληρονομία της αδελφής. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγή, έτη 170, τα δε πάντα έτη έζησε 240, και είδεν Ιώβ τους Ιούς αυτού και τους Ιούς των Ιών αυτού, τετάρτην γενεά, και ετελεύτησεν Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε αυτόν πάλι να αναστηθήσεστε, μεθόν ο Κύριος ανίστηση, ούτως ερμηνεύεται εκ της Ιριακής βίβλου, εκ μεν γην κατοικών τη αυσίτιδη, επί της ορίης της Ιδουμαίας και Αραβίας, προϋπήρχε δε αυτό όνομα Ιωβάβ, λαβών δε γυναίκα Αράβισα, γεννά Ιών, ο όνομα ενών, ειν δε αυτός πατρός μεν Ζαρέ, εκ των Ισάβ Ιών Υιός, μητρός δε Βοσόρας, ώστε είναι αυτόν πέμπτον από Αβραάμ. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού συνήσιο πες μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα. Ον τρόπον εξτίσονται επί πολλοί, ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπον το είδος σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξουσι βασιλείς το στόμα αυτών. Ότι εις ουκ αναγγέλει περί αυτού, όψονται και η ουκ ακικόαση συνήσουσι.
Κύριε, τι επίστευσε την αγωγή ημών και ο βραχίων Κυρίου την ή επεκαλύπτει. Ανηγήλαμεν ως πεδίον εναντίον αυτού, ως ρίσα εν γη διψώσει, ουκ εστιν είδος αυτό ουδε δόξα. Και είδομεν αυτόν και ουκ είχεν είδος ουδε καλός. Αλλά το είδος αυτού άδημον και εκλείπων παραπάντας τους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίον και ειδός φέρειν μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάστη και ουκ ελογίστη. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάτε, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν, είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια τα σαμαρτίας ημών, και με μελάκιστε δια τα σανομίας ημών, παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών. Το μόνο ποι αυτού ημείς φιάθημεν, πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν, άνθρωπος ποι οδό αυτού επλανήθη και Κύριος παρέδοκεν αυτών τες αμαρτίες ημών. Και αυτός δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγή ήχθη και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτών άφωνος. Ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Ετι ταπεινώσει αυτού η κρίση αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού τη διηγήσετε, ότι έρεται από τη γη η ζωή αυτού, από τον ανομιών αυτών του λαού μου ήρθε εις θάνατον. Και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι ανομίαν ουκ επίησεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και βούλεται Κύριος καθαρίσε αυτόν από της πληγής. Εάν δότε περί αμαρτίας, η ψυχή ημών όψετε σπέρμα μακρόβιον, και βούλεται Κύριος εν κυρία αυτού αφελήν από του πόνου της ψυχής αυτού. Δείξε αυτόν φως και πλάσε τη συνέση, δικαιώσε δίκαιον ευδουλεύοντα πολλής, και τα σαμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μερίη σκύλα ανθών παρεδότης θάνατον η ψυχή αυτού και της ανώμης ελογίστη. Και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεγε και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδότη. Εφράνθη τη στήρα, ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον ιού κοδινούσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εκούσης των άνδρα. Εθεντών μεν λάκο κατωτάτων, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Πρόσχομεν εν σοφία, πρόσχομεν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξα, προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο λόγος του σταυρού της μεν απονημένης μορία εστί, της δε σωσωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάμε, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, που χι εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάμε τη σοφία του Θεού, πού καίγνω ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών. Ευδόκησαν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν σταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία, αυτής δε της κλητής Ιουδαίοις δε και έλυση. Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός. Ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός. Ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός. Και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πας σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε εμείς έστε εν Χριστώ Ιησού, όσε γεννήθη μην σοφία από Θεού,
δικαιοσύνη δε και αγιασμός και απολύτρωσης, είναι καθώς γέγραπτε. Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, καγόδελθον προς ημάς αδελφοί, ήλθον ουκ καθυπεροχήν λόγου, η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού, ούγαρε κρίνα του ιδένε, τι εν ημίν, Ιησούν Χριστό. Απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθών, είδε είπον τι πρόσημας, σι όψι». Και ρίψα στα αργύρια εν τον ναό ανεχώρησε και απελθόν αμίξαντον. Είδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον «Ουκ έξεστη βαρύν αυτά εις το κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί». Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασεν εξ αυτών των αγών του κεραμαίους εις ταφήν της ξένης. Δύο εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέντια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου όν ετιμήσαντο από ιών Ισραήλ. Και έδωκα σε αυτά εις τον αγρό του κεραμαίος, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυ αυτόν «Σύ λέγεις» και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό τον αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατον. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμαν, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλία. Κατά δε ορθήνει ότι ο ηγεμόν απολύειν έναν το όκλο δέσμιον ον ήθελον. Ήκον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένου νουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημί, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ή διγαρότη δι' αυτόνων παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσαν, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατόναν δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όπλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τους δύο απολύσω ημίν, ή δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών,
λέγουσιν αυτό πάντε σταυρωθήτων. Ο δε ηγεμόν έφυμ, τι γαρ κακόν επίεσεν, οι δε περισσός έκραζον λέγοντες σταυρωθήτων. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ο δεν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τα σκύρας απέναντι το όκου λέγον. Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε, και αποκληθείς Πάσχο λαός είπε, το αίμα αυτού επί μας και επί τα τέκνα ημών, τότε απέλυσεν αυτοί στον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελός σας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον απ' αυτόν όλοι τις πήραν, και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό κλαμίδα κοκκίνη, και πλέξαντες στέφανον εξακατών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον, και έντυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ό,τι ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την κλαμίδα, και ενέβησαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και επήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν εις άρητον σταυρών αυτού, και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστί λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχωρής με μειγμένον, και γευσάμενος κούκλι θελεποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες πλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθέν, υπό του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων, και καθήμενοι αιτήρων αυτών εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Εις δε των κρεμαστέν των κακούργων εβλασφήμι αυτών λέγον, εις ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ειν, και ημείς μεν δικαίως, άξια γαρών επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, γνίσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσου. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύων των λαών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών σώσουν σε αυτόν. Ιος ή του Θεού κατάβητη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσεν. Ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσουμεν επ' αυτόν. Πέπιθεν επί των Θεών, χρυσάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν. Είπε γαρότη Θεού ημίως, το δαυτόν και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτόν είδιζον αυτόν. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γήν έως ώρας ενάτης. Περίδε την ενάτην ώραν ανεβόησε ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, ηλί, λίμα σαβαχτανή, του τέστη Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες». Την έσ δε των εκείες τότων ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όψους και περιφθείς καλά μου επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον άφες είδομεν ή έρχεται, ηλίας σώσουν αυτόν.
Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα, και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άμαθεν έως κάτω, και η γη εσχίστη, και πέτρα εσχίστησαν, και τα μνημεία νεόχτησαν, και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθην, και εξελθόντες εκ των μνημείων, μετά την έγκριση αυτού, εισήλθαν εις την Αγίαν πόλην, και εμφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος, Υιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον, ή να κατιαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθον ούν οι στρατιώτεν, και του μεν πρώτου κατέεξαν τα σκέλη, και του άλλου του εσταυρωθέντος αυτόν, επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεχνικόταν, ού κατέεξαν αυτού τα σκέλη, αλείς των στρατιωτών λόγοι αυτού την πλευράν ένοιξεν, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδον. Και ο εκρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ή να και εμείς πιστεύσετε, εγένετο γαρ ταύτα ή να η γραφή πληρωθεί, ως τούνου συντριβήσετε αυτού, και πάλιν εταίρα γραφή λέγει, όψονται εις όν εξεκέντησαν, ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλοί από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτόν, εν έσυν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή Μήτυρ και η Μήτυρ των Υιών Ζεβεδαίου. Ήσαν δε γενωμένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθόν το Πιλάτον, ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εγκέλεψεν αποδοθήνεν το σώμα, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξεν αυτό συνδόνι καθαρά, και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείων, ο ελατόμησεν εν την πέτρα, και προσκυνήσας λίθον μεγάν την πύρα του μνημείου απήλθεν. Ίνδε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η όλη Μαρία. Oh.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Επιδεώνεθον, ελεύθερο εις ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψε ως συγχωρήσεως και αφέστρος των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδικούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε.
Oh.
αμία και άδου, απάντα εκένωσας Χριστέ Βασιλεία. Τότε και το Σάββατον τούτο θύρας ευλογίας και δόξης και της εις λαμπρότητος ηξίωσας. Το οίκος σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Σωτηρία,
Χριστός δε διαφθοράς, εδείχθη ανώ.
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτοεκκλησία και την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων. Υπεραγία Θεοτόκεν σώσον ημάς, ημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριου ευλογήσον Πάτε. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Συ. Ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν τα πληκτά πάθη και των ζώπιών σταυρών και την εκούσιον ταφήν σαρκή καταδεξάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αρχιμηδέας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προς τα Σιώσ και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ερχόσαστε από τα πλαϊκά μέρη του ναού, και να γίνετε το κεντρικό διάδρομο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ.